θείοι μας. Η άνοιξη έχει πει για τα καλά. Ο καιρός είναι πανέμορφος. Και εμείς βγήκαμε έξω για να σας μαγειρέψουμε. Σήμερα θα σας κάνουμε πάλι σε ένα κοστιανό φαγητό. Γιατί ακόμα είναι νηστεία. Και επιλέξαμε να σας κάνουμε σουπιές. Αλλά θυμάστε, τις είχαμε κάνει με το μελάνι της. Αυτή τη φορά θα τις κάνουμε με μακαρονάκι κοφτό. Που είναι και αυτό πολύ πετανόστιμο. Με μακαρονάκι κοφτό λοιπόν, όπως είπε και η Θοδώρα, χωρίς μελάνι, το μακαρονάκι μας, οι σουπιές μας εδώ, λίγο πελτέ, κρεμμυδάκι, λάδι, αλάτι και πιπέρι. Τίποτα παραπάνω. Λίγα τα υλικά μας, εύκολα νηστίσιμα νόστιμα. Θα ξεκινήσουμε να μαγειρέψουμε. Εδώ να μας θα βάλουμε το λαδάκι, παιδιά. Θα ψήσουμε λίγο το κρεμμυδάκι μας. Θα το σιγαρίσουμε, όπως λέμε. Ευχαριστώ, Θοδώρα. Να μαρωθεί το κρεμμύδι μας. Θα ρίξουμε και τις σουπιές μας μέσα. Θα τις γυρίσουμε λιγάκι. Αλάτι πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε. Ναι, θα βάλουμε αλατάκι. Όχι πολύ. Θα βάλουμε αλατάκι. Στον μπακαλιάρο το βάζουμε καθόλου στην αρχή. Και στο χτυποδάκι που είναι νόστιμο θα πάρει. Η σουπιά παίρνει αλάτι. Να το τσιγαρίσουμε λιγάκι. Φυσάει κιόλας και μας διώχνει τη φωτιά. Το κρεμμυδάκι Θοδώρα μου έχει μαραθεί. Και το σημαίνει ότι πρέπει. Θα ρίξουμε τις σουπιές μας. Κουλάκι για δες, πώς το βλέπεις. Είναι έτοιμο να πέσουν οι σουπιές. Έτοιμο. Τις σουπιές τις έχουμε καθαρίσει για να μην μας πάρει πολύ χρόνο. Να πιούμε και τον καφέ μας. Ελπίζουμε να ξέρετε να τις καθαρίζετε. Αν δεν ξέρετε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Όταν θα έχουμε χρόνο θα σας δείξουμε. Πιπεράκι μπόλικο. Για δες Νικολάκη μου. Λίγο αλατάκι παιδιά. Λιγάκι. Θα βράσουμε λιγάκι. Και έπειτα θα ρίξουμε την ντοματούλα. Έτσι για να μαλακώσουν λίγο. Γιατί η ντομάτα σφίγγει λιγάκι τα φαγητά. Θα βράσουν λίγο έτσι. Θα τους ρίξουμε νεράκι και ντομάτα σε λίγο. Ωραία. Χαμηλώνουμε λίγο γιατί θα τα ανακατεύουμε κιόλας. Εκεί. Ωραία. Σιγαρίσουμε λιγάκι και έπειτα νερό ζεστό καλύτερα και το πελτέ. Θα ρίξουμε την ντοματούλα μας τώρα, Θοδώρα, το πελτέ ναι. μας, Βέβαια. Και νεράκι. Ναι. Πρόσεχε. Σήμερα θα μαγειρεύει και Θοδώρα, έτσι. Εντάξει, ό,τι μπορώ κάνω κι εγώ. Ό,τι μπορεί. Γι' αυτό θα γίνει πιο νόστιμο το φαγητό. Σίγουρα αυτό. Σίγουρα. Βεβαίως. Κάνω το τρίο, μπράβο. Μία κουταλιά βάλαμε. Μία και μισή. Μία και μισή. Ανακάτεψε το σιγά σιγά. Το ανακατεύουμε. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να βάλει και περισσότερο ανάλογα ή λιγότερο. Ανάλογα πόσο κόκκινο το θέλουμε. Αυτό εξαρτάται. Εμάς μας αρέσει το κόκκινο. Αφού δεν τους αφήσαμε μελάνι. Ναι. Το μελάνι της. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ωραία. Θα βάλουμε κάτι άλλο μέσα. Όχι. Μισοβράσει οι σουπιές μας, παιδιά, και θα ρίξουμε το νεράκι για να ρίξουμε, να βράσει, να πάρει βράση. Να ρίξουμε το μακαρονάκι μας το κοφτό. Έχουμε ζεστό νερό, παιδιά. Λοιπόν, είναι ζεστό το νερό, περιμένουμε να πάρει μια βράση το νεράκι μας για να ρίξουμε το μακαρονάκι. Σε ένα λεπτάκι θα έχει πάρει βράση το δώρο μου.
Come to Delhi, ragazze, sono tremendo. Le lascio quando voglio e poi le riprendo. Nessuna mi resiste. Έχει βράσει το νεράκι μας. Και θα ρίξουμε το μακαρονάκι, Θοδώρα μου. Έτσι, παιδιά, όταν βράσει το νερό. Το μακαρονάκι μας δεν είναι πολύ. Ούτε μισό κιλό. 400 γραμμάρια μακαρονάκι και ένα κιλό σουπιές. Το σκεπάζουμε. Όχι πολύ και μας φουσκώσει. Κάνα δεκάλεπτο ακόμα. Μέχρι να μαρακώσει το μακαρονάκι. Felicidad. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad. Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Έτοιμες λοιπόν οι σουπιές μας. Μυρίζουν υπέροχα. Να σερβίρουμε στο πιάτο και να έρθουμε να καλέσουμε την Έλενα να δοκιμάσει πάλι και την Τίνα. Είναι έτοιμες. Ναι. Αρκετά κόκκινες. Mm-hmm. Είπαμε όποιος θέλει τόσο κόκκινες, όποιος δεν θέλει. Εμάς μας αρέσει κόκκινες. Λοιπόν, σε εμάς αρέσει κόκκινες. Ναι. Ωραία λοιπόν, Θοδώρα. Θα δοκιμάσουμε τώρα. Αρέσει σε εμάς κόκκινες. Είναι μια χαρούλα. Πολύ νόστιμο σαρακοσιανό φαγητό, λοιπόν. Σερβίρουμε, ποιον είπαμε, θα καλέσουμε την Έλενα. Η Έλενα και η Ντίνα να δοκιμάσουν. Κορίτσια, μπορεί να έρθετε. Ελάτε, μην τρέπεστε. Τόσο καιρό έπρεπε να έχετε πάρει το. Γεια σα, κολλάει. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Ελάτε, παιδιά. Ναι, εσύ. Λοιπόν, πάρε πυρουνάκι. Θα πάρω και ένα. Έλα. Έλα. Θα είσαι πιο φαγμό κανένα. Έτσι, πάμε καλά να πηγαίνουμε. Σου πια εγώ, εσύ. Έλα, πώς το βλέπεις, Έλενα, Ντίνα, νόστιμο. Πολύ ωραίο, εσύ. Πάρα πολύ ωραίο, και εμένα μ' άρεσε. Αλλά λάλλουμε. Έλα. Έλα. Θέλει κανείς άλλος να τον σερβίρω. Να δοκιμάσουμε. Μήπως πρέπει να βάλω και στο Νικολάκι λίγο. Όχι μόνο θα δουλεύει ο Νίκος. Νίκο, έχω και για σένα πιάτο. Mm. Πολύ νόστιμο. Περίμενε, Νικολάκι μου, να στα φτιάξω ωραίο. Όλοι μαζείς. Πώς το βλέπεις. Νόστιμο. Ναι. Πολύ νόστιμο. Στιμότατο. Όποιος δεν μπαινέψει στο σπίτι του δηλαδή, τι θα πει. Έτσι θα το μπλακώσει. Κορίτσια, να έχουμε λαγιά. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε στις παρουσιάστριες. Κόρτσια, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και στο επενδύν. Σύντομα. Γεια σας. Γεια σας.